Γεια σου, Ραμόνα. Ραμόνα, σε πείραξε λίγο αυτή η αλλαγή που έγινε από την Κρητική Επιτροπή στα θέματά σας. Φαντάζομαι κάτι θα είχες ετοιμάσει στο κεφάλι σου, το μυαλουδάκι σου, το είχες οργανώσει. Ναι. Τίποτα. Ναι, αυτό λέω. Σε άγχωσε παραπάνω, ήσουν ok, το βρήκες το look σου σε λίγη ώρα. Όχι, όχι, απλώς ήταν λίγο έντονο για μένα, γιατί εγώ όντως είμαι χωρισμένη. Οπότε... Αλλά είμαστε πολύ καλά, είμαστε πολύ φίλοι. Μεγαλώνουμε δύο παιδιά μαζί. Mm-hmm. Και όλα καλά. Okay. Τώρα αυτό σε έχει στεναχωρήσει γιατί είναι πρόσφατο? Όχι, έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια. Και απλά εγώ θέλω πολύ να είναι καλά και να βρει, γιατί με ενδιαφέρει και η γυναίκα που τα βρει να είναι, γιατί τα είναι και με τα παιδιά μου, οπότε είμαι σίγουρη ότι όπως διάλεξε εμένα τα κάνει πάλι καλή επιλογή, σαν άνθρωπος μιλάω έτσι, όχι εμφανισιακά. Και θέλω να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Έχει ήδη βρει μια επόμενη σύντροφο? Από τι ξέρω, όχι. Από τι ξέρω, όχι, αλλά αυτό ήταν το story μου, γιατί εμείς πάμε συχνά σε μια γνωστή παραλία στην Αθήνα. Και τα βρετούμε εκεί και τα θέλει να μου την γνωρίσει και να... Να στην παρουσιάσει, να ότι την παρουσιάζει, είναι μέλη, ναι, και μετά να... και στα παιδιά και... Ωραία. Γενικά θα σε στεναχωρούσε όμως το να γνώριζες τη μέλουσα σύντροφο? Όχι. Όχι, γιατί είναι λογικό ότι κάποια στιγμή είτε εγώ είτε αυτός θα προχωρήσουμε. Είναι φυσιολογικά πράγματα. Είναι μέσα στη ζωή αυτά. Απλά θα ήθελες να είναι σωστή. Θα ήθελα να είναι σωστή και είμαι σίγουρη, επειδή και εκείνος είναι πολύ σωστός, ότι θα διαλέξει κάτι που τον ταιριάζει. Τον ταιριάζει, ναι. Να. Ωραία, άρα στην παραλία θα γίνει η συνάντηση αυτή. Εντάξει, τουλάχιστον θα είναι και λίγο πιο ανάλαφρα τα πράγματα. Θα κάνετε τις βουτιές σας. Ναι. Για να μας πούν τα κορίτσια. Λουκ για παραλία και θέλω να μου σχολιάσει η Βρυσίδα. Λουκ παραλίας Θεσσαλονικιάς. Είναι αυτό. Λουκ παραλίας Θεσσαλονικιάς. Θέλεις να μου το διευκρινίσεις λίγο αυτό? Ναι, γιατί, για ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι έτσι. Έχουν βγάλει το ότι οι Θεσσαλονικές είναι πολύ έντονα, ντύμεν, σκουλαρί και αυτό, εκείνη τα πάντα, ενώ δεν είναι όλες έτσι. Απλά στην παραλία υπάρχουν κάποιες που φοράνε και έντονα σκλαρίκια, βουτάνε με κρίκους, εντάξει. Όχι, εγώ δεν βουτάω με κρίκους. Το ξέρω, αγάπη. Απλά στο λέω ότι σαν Θεσσαλονικιάς. Αυτό εννοούσα. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Εντάξει, πολλά αξεσουάρ, θα τα βγάλεις φαντάζομαι. Ωραία είσαι. Εντάξει, ανέβαζε ένα απλό μαγιό και ένα παρεό. Ναι, εντάξει, ήρθε στο My Style Rocks. Όχι, τι να φορέσει και η Ραμόνα τώρα για μια παραλία. Λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω. Είσαι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Νανάη. Ένα πράγμα μόνο εγώ θέλω να πω, το οποίο δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δική μου βλακεία. Επειδή έχεις δύο σκουλαρίκια μεγάλα, στρογγυλά, και στρογγυλά γυαλιά, όταν τα φοράς είναι σαν να βλέπω τέσσερις κύκλους. Είναι λίγο, ξέρεις, λίγο... Αλλά ωραίο είναι, δηλαδή σίγουρα θα σε κοιτάξω, δεν σου ζητάω αυτό. Αυτά. Χαμένο μου αρέσει αυτό πάντως που φοράς από πάνω. Πάμε στην Κρητική Επιτροπή. Πάμε. Καλώς τη. Γεια σου, Ραμόνα. Να σε ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε και αν θες απαντάς. Αυτός σε χώρισε ή εσύ? Δεν έχω έρθει εδώ για αυτό το σκοπό. Οκ, okay, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ωραία. Ήταν κοινή απόφαση. Επειδή εσύ... ναι, εγώ σε ρώτησα επειδή μοιράστηκες εσύ την ιστορία αυτή, ενώ θα μπορούσα ναι, να... Ναι, δεν μπορούσα να πω άλλη ναι, ιστορία. Να πούμε μια ψεύτικη. Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι. Okay, ναι. Απλά ήθελα κάτι να πω πάνω σε αυτό. Είσαι πάρα πολύ ωραία για παραλία. Και επίσης δείχνεις και μία δυναμική που πάλι πατώντας πάνω στην ιστορία σου, νομίζω ότι θέλεις να δείξεις ότι εγώ είμαι αυτή και πρόσεχε λίγο. Κοίτα, είμαστε με τα παιδιά μου, ας πούμε. Ναι, αλλά είμαι σίγουρη. Θες να περάσεις ένα μήνυμα, δηλαδή, με αυτή την εμφάνιση. Δεν είναι μία κανονική εμφάνιση παραλίας, είναι μία ιδανική εμφάνιση παραλίας. Αυτό. Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ. Κοίτα. Το κόνσεπτ που μας είπες, η ιστορία που μας περιέγραψες, σε σχέση με το κόνσεπτ που είπαμε εμείς, έχει μία διαφορά ως προς την ένταση. Μα δεν φταίτε εσείς.
Όχι, καλά, δεν είναι κόνσεπτ ήταν, εντάξει, ναι. Απλώς επειδή για μένα είναι πραγματικότητα αυτό, δεν ήθελα να κάπως δυσκολεύτηκα εγώ ότι είστε εσείς. Γιατί μπήκε στην πραγματικότητα, ναι, ευχαριστεί αυτό. Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό, εγώ έχω στο μυαλό μου, πάση περιπτώσει, είναι ότι θα δω μπροστά μου τα κορίτσια με πολύ δυναμισμό και άποψη και πολύ αυτοπεποίθηση, εκεί που πάνε να βγουν κερδισμένες σε σχέση συγκριτικά πάντα. Εσύ αυτή τη στιγμή μας περιγράφεις ένα κόνσεπτ που το βάζεις σε άλλη διάσταση και η εικόνα σου ταιριάζει μεν με αυτό το κόνσεπτ, δηλαδή είναι πολύ πιο φιλική. Δεν είναι ανταγωνιστική. Όχι. Αυτό απλά θέλω να διευκρινίσω, γιατί αυτή η εικόνα που βλέπω είναι μια εικόνα γυναίκας που έχει μια οικογένεια, το βλέπω, δεν είναι ούτε σεξι, ούτε δυναμική, ούτε εγώ είμαι κι άλλη. Δεν είναι εικόνα γυναίκας νικήτριας, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ναι, απ' την άλλη όμως είναι και στυλάτη και περιποιημένη, πολύ. Δεν είναι παρατημένη. Αυτό. Καθόλου, αυτό λέω, ότι είναι διαφορετικά τοποθετημένο στο κόνσεπτ. Ναι. Εγώ τη βλέπω της... την νικήτρια πάντως. Όχι την νικήτρια, το ότι ξέρω ποια είμαι, ξέρω αυτό. Τι κάνω, γι' αυτό και εσύ να είσαι προσεκτική. Νομίζω ότι... Ναι, είναι συνοδοιπόρος, είναι φιλική. Είναι φιλική, αυτό, είναι φιλική, αυτό αλλά βγάζεις. Είναι και συνδυασμένη. Και δεν το έχεις ξαναβγάλει αυτό στο ντύσιμό σου, έχω να σου πω. Σε καμία εικόνα που μας έχεις παρουσιάσει, δεν ήσουν ποτέ φιλική. Και σκέψου το αυτό που σου λέω, διότι οι γυναίκες ντυνόμαστε για τις γυναίκες. Εγώ πάντα για τις γυναίκες δίνομαι. Εάν σκεφτείς αυτό που σου λέω, θα αλλάξει όλη η ισορροπία στην εικόνα σου. Με αυτή την εικόνα κερδίζεις πολύ περισσότερα από ό,τι με τις προηγούμενες. Γιατί Χάρη είναι διαφορετικό το συνέστημα. Χάρη, τη βλέπεις και εσύ πιο φιλική σήμερα τη Ραμόνα. Ναι. Καταρχήν, συγκινήθηκα, γιατί βλέπω... Για πρώτη φορά τον άνθρωπο Ραμόνα που δεν τον ξέρουμε εκτός από το σοου. Τα λόγια που είπες ήταν πολύ ευαίσθητα. Ότι... Είμαστε πολύ καλά, είμαστε πολύ φίλοι. Και είναι ο πατέρας των παιδιών μου και τα συναισθήματα τα παραμένουν για πολλά χρόνια. Και ότι θέλεις μια σύντροφο που να φροντίζει και να αγαπάει όσο αγαπάς. Φυσικά, αυτό μας ενδιαφέρει. Φυσικά. Αυτό δείχνει... Πολύ μεγάλη καρδιά. Μπράβο, Ραμόνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτη φορά σε βλέπουμε λοιπόν κι εμείς έτσι. Ναι, με το μαγιό σου. Είσαι καλή γραμμή. Δεν μας... το μόνο που έχω να πω είναι ότι φαίνεται ο ισορροπός σου μέσα από το ρούχο. Φέρνω έτσι σαν το σκεφάλι τώρα. Μου δίνεις την εικόνα μιας σύγχρονης μητέρας, απελευθερωμένης, που έχει και επίγνωση και του ποια είναι και που πάει. Πολύ όμορφη είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θέλετε να βαθμολογήσουμε. Ναι. Ναι. Εγώ η μόνη παρατήρηση που έχω να σου κάνω είναι ότι όταν είμαστε για πάρα πολλές ώρες στον ήλιο, που φαντάζομαι δεν θα κάτσεις πάρα πολύ στον ήλιο βέβαια. Δεν κάθουμε ποτέ. Ναι, αλλά όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον που έχει ήλιο και ζέστη, αποφεύγουμε τα μεταλλικά αξεσουάρ, γιατί καίνε. Και μπορεί να πάθουμε έγκαυμα. Εννοείται, απλώς το έκανα. Κατεβαίνω κάτω στην παραλία τύπου. Ναι, εννοείται. Δεν κάθομαι ποτέ. Ούτε με σκουλαρί και αυτό είναι μόνο αν είναι. Εντάξει, απλά στο λέω χρυσό. Γιατί σαν styling είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι καλό να ξέρουμε στον ήλιο να το αποφεύγουμε. Και για σήμερα είσαι μια ιδανική εικόνα παραλίας. Τέσσερα. Ευχαριστώ πολύ. Αλεξάνδρα. Παρότι το κόνσεπτ που μας παρουσίασες δεν ταυτίζεται με το κόνσεπτ που εμείς είπαμε, βλέπω σήμερα για πρώτη φορά τη γυναίκα Ραμόνα, αυτό που νομίζω ότι υπάρχει σε σένα. Και επειδή μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, γι' αυτό τέσσερα. Εγώ νομίζω πολύ. Ότι ταυτίζεται απόλυτα το κόνσεπτ που είπαμε με αυτή την κατάσταση. Με την τοποθέτηση. Γιατί όχι. Έχει παιδιά και αλλάζει. Δηλαδή πάει να γνωρίσει τη γυναίκα, ναι. Την καινούρια, ναι. Του άντρα της που θα είναι με τα παιδιά της. Ναι, αλλά δεν πάει να την ανταγωνιστεί, πάει όχι, να της δείξει... πάει να δείξει ποια είναι ποια. Ναι. Εδώ πάει σε πολύ πιο φιλικό και καθόλου ανταγωνιστικό. Πάλι θα δείξει ποια είναι. Χάρη. Βλέπω styling αρκετό. Πολύ ωραία εικόνα, όπως είπαν οι φίλοι μου. Και για να σου πω κάτι για να χαρείς μαζί με το νούμερο. Επειδή την έχω γνωρίσει εγώ, είναι μουγκή.
Τέσσερα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Ραμόνα, ευχαριστούμε. Για τη